Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα 26 Μαΐου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Πλούσιο ήταν το παρασκήνιο των συνομιλιών Κοτζιά Ντιμητρόφ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη υπό τον Νίμιτς, που κατέληξε όμως σε αδιέξοδο. Προσωρινά. Παρά τις εντατικές μαραθώνιες διήμερες διαπραγματεύσεις, οι δύο πλευρές δεν έφτασαν σε συμφωνία. Και όπως δήλωσε ο Μάθιο Νίμιτς, αμέσως μετά, ακόμα δεν έχουμε οριστική λύση για το όνομα. Θα το δούμε το θέμα. Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπέρισουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Θεόφιλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Ο Νίμιτς επισήμανε πάντως πως οι διαβουλεύσεις Νέα Υόρκη και οι δύο πλευρές έδειξαν εργατικότητα και βούληση να επιλύσουν τις εκκρεμότητες. Δεν έχουμε λευκό καπνό όμως. Και βλέπουμε ότι επανέρχεται το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Να τα δούμε αναλυτικά. Ήταν πολύ φυσιολογικό, Δημήτρη, να μην υπήρχε μια συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, την ελληνική και τη σκοπιανή. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό, ο καθένας μας το περίμενε, με δεδομένο το ότι δεν θα υπάρχει βέβαια και θετική εξέλιξη στο εσωτερικό της χώρας μας. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της είναι ενάντια σε αυτό που διαπραγματεύεται η ελληνική πλευρά με τον τρόπο και με τη στάση που τηρεί. Να τονίσουμε και ακόμη μια φορά ότι υπάρχει μια ιτοπαθητική διάσταση από την ελλαδική πλευρά. Υπάρχει μια διάθεση να συνθηκολογήσει η ελλαδική πλευρά, κάτι για το οποίο δεν έχει πάρει τέτοια εντολή. Τώρα, υπάρχουν πιέσεις. Αυτές οι πιέσεις αφορούν οπωσδήποτε τον παράγοντα της Αμερικής, ο οποίος πιέζει πολύ σκληρά την ελλαδική πλευρά να συνθηκολογήσει με τους Σκοπιανούς. Υπάρχει όμως και η πίεση που έρχεται από την πλευρά της Γερμανίας. Βλέπε καλή ώρα η τηλεφωνική επικοινωνία της κυρίας Μέρκελ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Εκεί του ζήτησε οπωσδήποτε να κλείσει το θέμα με τα Σκόπια. Όμως υπάρχει το εσωτερικό, το οποίο είναι αστάθμητος παράγοντας και δεν μπορεί να του επιβληθεί ούτε η αμερικανική πλευρά, αλλά ούτε και η γερμανική. Τώρα, να δούμε αναλυτικά τι έγινε χθες, όπου ολοκληρώθηκε και ο δεύτερος κύκλος των συνομιλιών σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα θέματα μεταξύ των δύο κρατών έχουν πολύ καλά διευκρινιστεί. Είπε και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει ακόμα επίλυση των δύο θεμάτων, αλλά και οι δύο πλευρές είναι διαθετημένες να προχωρήσουν ώστε να φτάσουν σε μια συμφωνία. Αυτά όλα τα δήλωσε μετά το τέλος των συνομιλιών ο ειδικός διαμεσολαβητής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο κ. Μάθιου Νίμιτς. Είπε ακόμη ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν στις Βρυξέλλες. Αυτό το οποίο τόνισε και άφησε να εννοηθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ που επιμελείται ο Μιχάλης Ιγνατίου, ήταν το ότι οι Σκοπιανοί επανέφεραν στο τραπέζι την Μακεδονία του Ίλιντεν. Χωρίς να υπάρχει βέβαια η συμφωνία για έργα όμνες. Που σημαίνει τι, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στη συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να απαλείψουμε οτιδήποτε αλυτρωτικό υπάρχει. Όλα αυτά όμως, Δημήτρη, προσδιορίζουν και το εξής. Ότι η ελλαδική πλευρά έδωσε έδαφος στους Σκοπιανούς. Ναι, αλλά και οι ίδιοι όμως δεν κάνουν πίσω και νομίζω ότι δεν θα έχουμε λύση. Μα δεν θα βρεθεί λύση γιατί δεν πρόκειται να αλλάξουν το σύνταγμά τους. Δεν θα το αλλάξουν το σύνταγμα. Η ελλαδική πλευρά οφείλει να μην μπει σε αυτή τη διαδικασία. Οφείλει να αποχωρήσει από τις συνομιλίες. Και να σου πει, κύριε, με συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν συζητώ τον όρο Μακεδονία ότι πρέπει να το έχετε. Μα δεν το συζητάει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, τον άκουσα στη Θεσσαλονίκη, ότι θα είμαστε χαρούμενοι αν δεν είναι όρος Μακεδονία στην αρχή. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κοτζιάς εντέλονται από εξωελλαδικούς και από εξωελλαδικά κέντρα να συμφωνήσουν, να φέρουν μια λύση. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι η ελληνική πλευρά θα πρέπει να είναι κάθετα αντίθετη με αυτό. Δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, σ' ό,τι και καλά πρέπει να του χαρίσουμε τον όρο Μακεδονία, πρέπει να του δώσουμε Μακεδονία και όχι μόνο αυτό. Τώρα βλέπουμε ότι τα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι το Γκόρνα Μακεδόνια, το Νόβα Μακεδόνια, για το Νέα Μακεδονία. Νέα Μακεδονία και... Νέα Μακεδονία, η ελλαδική πλευρά δεν θέλει, δεν το βλέπει, ο κύριος Κοτζιάς δεν το βλέπει με καλό μάτι, αλλά βλέπει με καλό μάτι το Άνω Μακεδονία. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Αν για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεχτεί να κουβεντιάσει για το Άνω Μακεδονία, τι θα πράξουν αυτοί οι λαλίστατοι αλλά κατά τα άλλα άφωνοι στην κυριολεξία θεσμικοί εκπρόσωποι και το πολιτικό προσωπικό της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας? Θα για ακόμη μια φορά θα σιωπήσει, θα πιει το αμύλητο νερό και δεν θα πει τίποτε? Ιστορικά θα πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι μάλλον δεν γνωρίζουν από ιστορία, ότι η Δυτική Μακεδονία, η ιστορική της ονομασία είναι Άνω Μακεδονία. Κύριοι, άμα δεν το γνωρίζετε, καθίστε στο θαλαμίνο να διαβάσετε, να μάθετε την ιστορία του τόπου και μετά να ασχοληθείτε με την πολιτική. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα σας χρεωθούν πάρα πολλά. Μάλιστα, θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τους πολίτες οι οποίοι θα ξεσηκωθούν και μάλιστα θα σας κοσμήσουμε με πάρα πολλά επίθετα. Να το γνωρίζετε αυτό. Ωραία. Να φύγουμε από το θέμα αυτό. Θα δούμε συνέχεια και τις δηλώσεις του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας του κ. Θεόκλητο όσον αφορά το Σκοπιανό. Υπογράφεται τώρα την ερχόμενη εβδομάδα η νέα συλλογική σύμβαση εργασίας και να πούμε ότι συνεδρίασε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Σπάρτακου ενημερώνοντας το Σώμα για τις τρέχουσες εξελίξεις, αγαπητέ.
Πριν δούμε αναλυτικά τη θετική κατάληξη που θα έχει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κάτι για το οποίο αγωνίστηκε πραγματικά το Συνδικάτο, αλλά και η Γενόπηδα, θα πρέπει να τονίσουμε ότι έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα στο εσωτερικό του Συνδικάτου, με αφορμή βέβαια και τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει από τη Μεγαλόπολη και πιο συγκεκριμένα από το συνδικαλιστικό στέλεχος που είναι μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου των Ορυχείων εκεί, τον κύριο Αλεξανδρή Σαράντο. Ναι, αυτό το είδαμε χθες στην επιστολή. Ναι, να δούμε τώρα. Η δραστηριότητα του Συνδικάτου, έτσι όπως αναπτύχθηκε στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, τα όσα εξελίχθηκαν στον ενεργειακό τομέα, βλέπε ψήφιση 4533 του 2018, κινητοποιήσεις, διαμαρτυρίες, επαφές με ανώτερα στελέχη της επιχείρησης και του Υπουργείου, όλα όσα υπάρχουν στην ατζέντα του Σωματείου για την επόμενη περίοδο, στο πλαίσιο του πάντα του αγώνα που είναι μόνιμα προσανατολισμένο στην ακύρωση του καταστροφικού νόμου που ξεπουλά τη ΔΕΗ και αφήνει αιώλους τους εργαζόμενους και τους καταναλωτές, και μια περισσότερο επίσημη ενημέρωση για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που παραμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη εβδομάδα, αποτέλεσαν τις βασικές γραμμές πάνω στις οποίες ξεκίνησε και εξελίχθηκε η διαδικασία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΗ ως Πάρτακος. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στον απόϊχο μιας πολύ σημαντικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Ενέργειας, ανάμεσα στην διοίκηση του Σωματείου και τον Υπουργό, τον κύριο Σταθάκη, και αφορούσε στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Να πούμε ότι το Σωματείο βλέπει από την πλευρά του ότι έχουμε θετικά σε ό,τι αφορά τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και ότι σε καμία περίπτωση δεν θα παραδοθούν, με βάση βέβαια και τον νόμο και τη διαδικασία η οποία ήδη έχει δρομολογηθεί και αφορά στην πώληση, να τονίσουμε για ακόμη μια φορά. Μελίτη 1, άδεια για τη Μελίτη 2, Μάλιστα. Μεγαλόπολη 3, Μεγαλόπολη 4 και τα Ορυχεία. Είναι μια διαδικασία στην οποία είναι κάθετα αντίθετο το Σωματείο και σε καμία περίπτωση δεν θα το επιτρέψει, αυτό δηλώνουν μέχρι και σήμερα. Να δούμε αν αυτό θα υφίσταται και το επόμενο διάστημα. Τώρα πάμε στη Δαμασκηνιά. Έχουμε εκδηλώσεις αύριο για τη μάχη της Οσνίτσανης. Σωστά. Το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ των περισσότερων Μακεδονομάχων στη μάχη της Οσνίτσανης στην κοινότητα Δαμασκηνιάς του Δήμου Βοΐου θα γίνει την Κυριακή 27 Μαΐου. Το πρόγραμμα τώρα περιλαμβάνει στην πλατεία Μακεδονομάχων τέλεση μνημοσύνου για τους περισσότερους Μακεδονομάχους στις 11 το πρωί, επιμνημόσυνη δέηση στον χώρο του Αδειράντα του ανώνυμου Μακεδονομάχου και της προτομής του καπετάν Βάρδα, ενώ θα ακολουθήσει και κατάθεση στεφάνων. Στις 11:30 το πρωί θα έχουμε ομιλία για τους περισσότερους. Από τη συνταξιούχο εκπαιδευτικό, την κυρία Χαρίκλια Σκιαγκούλη Μακρύ. Ενώ όλα αυτά συμβαίνουν για τις συνομιλίες, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ζωντανοί δηλαδή. Έτσι ακριβώς. Και πρέπει να είναι. Θα σταματήσουμε και να κλείσουμε με τις εκδηλώσεις. Έχουμε πλούσιες εκδηλώσεις εν όψη του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος. Σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, και να πούμε ότι σήμα κατά τεθέν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι οι εκδηλώσεις που ξεκινούν από την κοινότητα Δρεπάνου, πηγαίνουν στην κοινότητα Αιανής και στην κοινότητα Κομνηνών. Ας τα δούμε όμως αναλυτικά. Εν όψη της εορτής του Αγίου Πνεύματος, στο Δρέπανο θα πραγματοποιηθούν θρησκευτικές εκδηλώσεις, καθώς και η εμπορομπανήγυρη που έχει ξεκινήσει ακόμη από χθες και θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Στην Κοζάνη τώρα θα έχουμε το πανηγύρι της Αιανής, η δημοτική κοινότητα Αιανής, διονυρανών πανηγύρι, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος 26, 27 και 28 Μαΐου για βόλτα στην Αιανή. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Αρχαιολογικό Μουσείο και τον Αρχαιολογικό Χώρο, τα Βυζαντινά Μνημεία, την Καταπράσινη Πλατεία και το πάρκο όπου δεσπόζει ο Βυζαντινός Ναός της Παναγίας, που τοποθετείται στον 11ο αιώνα. Τώρα, έχουμε εκδήλωση όμως και στην Νεάπολη Βουλίου, όπου μουσική βραδιά με την παραδοσιακή ορχήστρα Κοζανή την Κοτακίνη διοργανώνει ο πολιτιστικός, επιμονωτικός και εξοραϊστικός λαογραφικός σύλλογος Μικρασιατών Νεάπολης, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την Κυριακή 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο γήπεδο μπάσκετ του Γυμνασίου Λυκείου της Νεάπολης. Στα Γρανά τώρα έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις στην κοινότητα του Καρπερού, με τον πανηγυρικό Εσπερινό την Κυριακή 27 Μαΐου, στον οποίο θα χωροσταθήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών, κύριος Νταρή, θα ξεκινήσουν οι εορταστικές εκδηλώσεις για το Άγιο Πνεύμα στο Καρπερό Γρεβενών. Αμέσως μετά θα γίνει περιφορά της εικόνας, ενώ θα ακολουθήσει χορός στην πλατεία του Καρπερού με το δημοτικό συγκρότημα του Βαγγέλη Κασιάρα. Επίσης, στην Καστοριά τώρα έχουμε πανηγύρι του στο Νοστίμο. Στο Νόστιμο, τηλεφορεί Νόστιμο 2018. Ο πολιτιστικός σύλλογος Ελπίδες Νοστίμου διοργανώνει πανηγύρι το τρίμερο 26, 27 και τη Δευτέρα 28 Μαΐου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σε ό,τι αφορά την Κυριακή 27 Μαΐου, θα τελεστεί ο Μέγας Ερευνός στις 9:30 το βράδυ, στις 7 το απόγευμα, ενώ στις 9:30 το βράδυ θα εμφανιστεί το χοροδιακό τμήμα του Συλλόγου Μικρασιατών Κίζικος, καθώς και το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ορεστής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι πλούσιο, και να πάμε στην Τολεμαϊδα Τόδα, όπου εορτάζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος. Πανηγυρίζει τη Δευτέρα 28 Μαΐου
εορτή του Αγίου Πνεύματος ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Τριάδας στο Λεμαϊδας. Την Κυριακή 27 Μαΐου, σε 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός με αρδοκλασία και λιτανία της Ιεράς Εικόνας, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και εορτάς του κυρίου κυρίου Θεόπλητο. Τη Δευτέρα, ανήμερα της εορτής, στις 7:30 το πρωί, θα ψαλεί αρχιερατική θεία λειτουργία και κήρυγμα από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και εορτάς τον κύριο Θεόπλητο. Και να κλείσουμε βέβαια τις τριήμερες εκδηλώσεις από τα Κομνηνά. Ο Ποντιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Κομνηνών διοργανώνει τις καθιερωμένες εκδηλώσεις του με την επωνυμία Κομνηνιώτικα 2018. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από σήμερα και θα διαρκέσουν μέχρι και την Δευτέρα. Πολύ ωραία. Και οι εκδηλώσεις γίνονται στην κεντρική πλατεία του χώρου. Και να περάσει όμορφο ο κόσμος το Σαββατοκύριακο και το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Στόφιλε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή σου συνέχεια. Για τις εξελίξεις στο Σκοπιανό, μίλησα στο δελτίο ειδήσεων του ΓΑΣΤ ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και ο Δέας Θεόπλητος. Να δούμε τη σχετική συνέντευξη.